Το θέμα έχει απαντηθεί επαρκώς. Εντάξει, εγώ όσα χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα, σχεδόν όσα και εσείς, πρώτη φορά βλέπω μία αντιπολίτευση η οποία θεωρεί ότι θα πάρει τις εκλογές με τα χέρια κατεβασμένα να προσπαθεί να βρει πραγματάκια να κρεμαστεί. Δεν ξέρω. Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη αισιοδοξία για τα αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά διλήμματα, τα στρατηγικά διλήμματα ανταποκρίνονται κάθε φορά στη συγκυρία, αλλά η βασική διαίρεση της κοινωνίας ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους, ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά, υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει, όσο τουλάχιστον κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι φυσικό να υπάρχουν οι κοινωνικές ανισότητες, όπως μας έχει πει. Όσο θα υπάρχουν αυτές οι απόψεις, έτσι ακριβώς το είπε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα εντάξει. Δεν το είπε έτσι, εντάξει, μην ξανακάνετε έτσι. Το ίδιο λάθος. Ήταν στη ΔΕΘ του 2016, ναι. Δεν το είπε έτσι. Το είπε έτσι ακριβώς. Το παραφράσατε, δεν έχω το είχε βάλει σε ένα άλλο πλαίσιο. Κύριε Κυρίτση, σε ποιο πλαίσιο το κάνετε αυτό. Όχι. Γιατί τι κάνω, είπα αυτό ακριβώς το πράγμα. Την πρώτη φορά είπα αυτό. Το 17 είπα ότι δεν είναι στα σχέδιά μου να μην επεκταθεί η περικοπή του αφορολογίου μετά το γυρνάει. Φέτος βγήκε και είπε θα καταργήσω τα δώρα. Ούτε κάνει τη μία γκάφα πάνω στο. Άλλο προσπαθείτε μετά να τον καλύψετε, θα κάνετε ακόμα χειρότερα. Δεν τι να σας κάνω. Δεν είπε ότι θα καταργήσει τα δώρα. Τι είπε. Δεν το είπε. Είπε. Είπε ότι θέλει μια κοινωνία η οποία δεν θα βασίζεται μόνο στα επιδόματα, αλλά θα βασίζεται και κυρίως. Δεν είπε μόνο. Είπε μια κοινωνία. Θέλω μια κοινωνία η οποία δεν περιμένει δώρο στο τέλος του χρόνου. Με την έννοια ότι πρέπει να θέλουμε δουλειές. Δεν θέλουμε αυτό το οποίο εσείς αυτή τη στιγμή κάνετε, κύριε Κυρίτση. Το οποίο είναι τι, να δίνετε ένα χαρτζιλίκι κλείνοντας το μάτι 15 μέρες πριν τις εκλογές. Χαρτζιλίκι. Όχι συνολικά, κύριε Κλαβδιανό. Υπάρχουν αναγκαία επιδόματα. Δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν μη αναγκαία επιδόματα. Δεν είναι χαρτζιλίκι πάντως το δώρο, κύριε Μαστρογεωργίου. Κύριε Μαστρογεωργίου, για έναν άνθρωπο που ζει με 100 ευρώ το μήνα, το να πάρει άλλα 50 είναι χαρτζιλίκι. Είναι διαφορά. Μιλάνε όλοι μαζί. Δηλαδή, το λέω.